Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Με Λουκ, μόλις άπλωσα τον τραχανά, λίγο πριν πάω για ύπνο και μαλλί ό,τι να είναι. Δεν κρατιέθηκα, γιατί σήμερα κοίταζα το χάρτη της Νέας Δημοκρατίας και είδα κάπως έτσι ωραία πραγματάκια, τα οποία δεν μπορούσα να μην τα μοιραστώ. Δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο σήμερα, μου βγήκε αυθορμήτως, καταλάβατε. Αλλά το ωραίο είναι ότι με το που πάω να ανοίξω το κανάλι μου και να δω πώς φαίνεται το βίντεο για το αντίριο, γιατί χτες το ανέβασα σήμερα, το είδα και φρίκαρα να σας πω την αλήθεια, πήγε πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά τους ανθρώπους που κάνανε super thanks, αλλά διαπίστωσα ότι ήταν το πιο κακογυρισμένο βίντεο που έχω κάνει, όχι από την άποψη ότι δεν ήταν καλό το κείμενο ή το μοντάζ ή όλα αυτά, αλλά επειδή είχα μόνο 3 ώρες στη διάθεσή μου, γιατί κατεβήκαμε με την αδερφή μου στην ναυπακτία να δούμε τις σελίτσες μας και δεν είμαι από εκεί. Η αδερφή μου έχει εκεί πρίκ από τον άντρα της και περάντας από το αντίριο του ζήτησα 3-4 ώρες να κάνω ένα γύρισμα εκεί και να τραβήξω τα πιο σημαντικά σημεία. Αφενός λοιπόν το ότι έπεσα πάνω στην αντιλιά που δεν γινόταν να διορθωθεί, γιατί το αντίριο είναι flat, είναι επίπεδο και αυτό είναι το ωραίο του, γιατί άμα πάτε διακοπές εκεί, όπου και να μείνετε, με τα ποδαράκια, με ποδηλατάκια, είστε στη θάλασσα, δεν υπάρχουν ανηφόρες, κατηφόρες, νιέντε. Λοιπόν, και επιπλέον, εκτός του ότι έπεσα στην αντιλιά, κάποια στιγμή ο στραβός, ειδού, η στραβή μάλλον κάμερα γούμαν, δεν έχει καταλάβει ότι εφόσον τραβάει δίπλα στο λιμάνι, έχουν έρθει οι πιτσιλιές από τη θάλασσα πάνω στην κάμερα, στο φακό, και τη βλέπει ότι βλέπει μέσα από το, όπως ανοίγει η κάμερα, έχει δίπλα μια μικρή οθονίτσα που βλέπεις τι τραβάς, αλλά εκεί δεν βλέπεις λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να κοιτάξω μέσα από το φακό, δυστυχώς, με αυτή την κάμερα, διότι αυτή η κάμερα είναι φτηνούλα. Είναι μια φτηνούλα κάμερα για YouTubers της τάξης των 180 ευρώ, όταν την είχα πάρει εγώ, τώρα μπορεί να κάνει και 120 ή μπορεί και 100, δεν ξέρω. Αλλά είναι για YouTubers και για απλά λιτά πλάνα, δεν είναι επαγγελματική. Την επαγγελματική την κράτησε ο Τζοβάνι Μπορντίλο μαζί με όλα τα υπάρχοντά μου, δηλαδή από τις περούκες και τα διάφορα αποκριάτικα με τα οποία κάναμε το sit-down comedy έως κάμερες, προγράμματα κτλ. Δηλαδή μια ιστορία που κόστησε περίπου 3 χιλιάρικα, έμεινε πρίκα στο Μπορντίλο, ο οποίος είχε και τα άντερα να γυρίσει να πει κιόλας ότι του τα έχω πάρει όλα πίσω. Είχε αυτό τα άντερα να το πει και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση προτού πάω στην Ουδούλα, για να σας πω ότι, ναι, κάποτε μου είχε πει μια σοφή γυναίκα, η Μάτα, φυλάκια μα με βλέπεις, ότι η ανάγκη κάνει τον άνθρωπο και ψεύτη και κλέφτη. Για το κλέφτης δεν ξέρω, αλλά για το ψεύτης νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη κάποιος να είναι φτωχός για να είναι ψεύτης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και ανοίγω που λέτε το... Α, και τράβηξα λοιπόν, μετά από λίγο το κατάλαβα, σκούψα το φακό της κάμερας, αλλά δεν είχα το χρόνο να τα φτιάξω τα πλάνα. Παρ' όλα αυτά, είδα ότι πήγε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω να μετακλωτίζω σιγά σιγά ένα τα ντοκιμαντέρ για να τα βλέπουν και στο εξωτερικό και να κάνουμε διαφήμιση στην χώρα μας και όχι μόνο στα Μύκονο, Σαντορίνη, που έτσι και αλλιώς δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση, αλλά και σε μέρη τα οποία είναι λιγότερο γνωστά στον κόσμο. Και στο πλαίσιο αυτό, όποιος από εσάς θέλει να διαφημιστεί, είτε ως ξενοδοχείο, είτε ως περιοχή δήμος, είτε ως οτιδήποτε, here I am, πληρώστε μου τα έξοδα και θα έρθω. Δεν θέλω πληρωμή, θέλω να μου πληρώσετε τα έξοδα. Δηλαδή δεν μπορώ να πληρώνω και ξενοδοχεία και φαγητά και τα πάντα και εισιτήρια και όλα αυτά. Θέλω να σας δείξω επίσης κάτι άλλο. Αυτό είναι το καναλάκι μου στο YouTube. Καλά, άλλο τώρα αντιλιά εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το καναλάκι μου και εδώ υπάρχει το λεγόμενο, να το βρω μισό λεπτάκι, playlist. Άμα πάτε λοιπόν στο playlist, σας βγάζει όλα τα playlist, το sit-down comedy, bla 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 bla. Και αν πάτε εδώ που λέει ντοκιμαντέρ και πατήσετε, σας βγάζει όλα τα ντοκιμαντέρ τα οποία έχουμε κάνει κατά καιρούς και τα οποία είναι παμπολά. Αλλά και ό,τι θέλετε να δείτε από παλιά βίντεο, πηγαίνετε, πατάτε στο playlist και όλα είναι ok. Γιατί έχει σκουτινιάσει το κάμερα? Ή μου ήρθε τώρα εμένα ήρθε εδώ πέρα το φως, τέλος πάντων. Όχι, έχει σκουτινιάσει ρε παιδιά, what happened?
Έπεσε καμιά λαμπίτσα. Μισό λεπτό να ανάψω ένα φωτάκι, έρχομαι. Επέστρεψα, άλλαψα κι άλλα φώτα, αλλά η θολούρα παραμένει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον επειδή αναφέρω τον Καντέμι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και ελπίζω να με ταυτίσει και αυτή η κάμερα. Χριστέ μου, δεν είμαι να δίνω λεφτά. Εν πάση περιπτώσει. Και σας έλεγα λοιπόν ότι ναι, θέλω να αρχίσω να τα μεταγλωτίζω ένα-ένα. Τουλάχιστον στα αγγλικά, ίσως και στα ιταλικά. Δεν θα δούμε τώρα τις γλώσσες που γνωρίζω εγώ. Και αν βοηθήσει και η φίλη μου η Δάφνη, ίσως και στα τουρκικά. Διότι οι Τουρκοί έρχονται πολύ συχνά για διακοπές στην Ελλάδα και ίσως τους ενδιαφέρει να τα δουν. Αυτά τα λίγα για αρχή. Σκότωσε, έπεσε. Το σκότωσε, έπεσε βαρύ. Α, ναι. Λοιπόν, και ανοίγω λοιπόν το ντοκιμαντεράκι να το δω και μου έρχεται διαφήμιση πιανού, παιδιά. Δεν θα το πιστέψετε, του Δένδια. Λέω, how is that possible? Πώς είναι δυνατόν στο δικό μου κανάλι να μπαίνει διαφήμιση του Δένδια? Ξέρω τι καταλαβαίνει αυτή η Google. Μάλλον ακούει που λέω συνέχεια το η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μας το έχουν παρουσιάσει και είναι βεβαίως τρομερό επίτευγμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο θα μας αντικαταστήσει, θα μας κάνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ έτσι. Οπότε ακούει που λέω εγώ Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργό σου, λέει βάλε και ένα δένδια μέσα, ρε φίλοι, να έχουμε. Anyway, να είναι καλά ο άνθρωπος που μας τάχωσε, παρότι τον βρίσκουμε, τα λεφτά εννοώ. Και πάμε τώρα να δούμε λοιπόν γιατί σας μιλάω για τον αστρολογικό θάνατο της Νδούλας, που έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη έκλειψη, 25 Μαρτίου, και λίγο πριν ακόμα, βάλετε και γερά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος, τον οποίο αν δεν τον αλλάξουν συντόμως δεν βλέπω να παραμένει η Νέα Δημοκρατία για πολύ ακόμα επάνω. Και σας είχα πει επίσης, αν θυμάστε, ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας της καρμικής δικαιοσύνης. Κοίτατε τι έγινε και με τη Ρούλα και με το Μίχο, βέβαια, επειδή θα πάνε και παραπάνω, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί νομίζω ότι φαντάζομαι ότι θα πάει και μετά παραπάνω. Και όταν, δεν ξέρω τι γίνεται όταν φτάσει στον Άδειο Πάγο, εκεί υπάρχουν ένορκοι. Γιατί οι ένορκοι καταδίκασαν τον Μίχο, όχι οι δικαστές, τα ξέρετε έτσι, να τα λέμε και αυτά. Διότι βγήκαν κάποιοι και είπαν, να υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λένε. Δεν υπάρχει. Όπως θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει, να τα λέμε και αυτά. Παρότι υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι αξιοσέβαστοι καθόλου. Και μια και αναφερθήκαμε στους δικαστές, τι γίνεται με την υπόθεση του Έλιβερ, παιδιά. Ήμουν 9 και γέρασα, έτσι. Έχει ασκηθεί δίωξη κατά φυσικού προσώπου για να έχει μπει ανακριτής. Άρα υπάρχει βασικός υποπτός, δεν είναι κατά γνώστων. Άρα τι γίνεται, δηλαδή θα περιμένουμε να περάσει και το Πάσχα, μην χάσει η Αράχοβα τουρισμό, δεν θα χάσει η Αράχοβα τουρισμό επειδή υπάρχει εκεί ένας που εγκληματίας. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ολόκληρες περιοχές. Εγώ έκανα, ποτέ δεν ήμουνα του κάνσερ Αράχοβα και επίσης έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, αν ανοίξετε θα το δείτε, για τη μάχη της Αράχοβας. Είχα πάει εκεί και έχω και συγγενείς στον χώρο, στον τόπο πρέπει να πω. Και να πω χαιρετίσματα στο θείο μου, γιατί προφανώς δεν ξέρουν κάποιοι ότι εκεί έχω κόσμο. Στο φίλο μου το Γιάννη που έχει σπίτι και σε άλλους πολλούς μου φίλους. Για να μην στοχεύουν λάθος ανθρώπους και λένε, όχι ότι πήρα πληροφορίες από εκεί, πληροφορίες μόνο όλες δημοσιογραφικές. Αλλά να μην λένε ότι εσύ την έφερες εδώ αυτή να... Έχω έρθει πολλές φορές στην Αράχοβα, μάγκες. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να κλείσουμε και αυτό το θέμα για να πάμε της Νέας Δημοκρατίας και να πούμε ότι ως ζυγούλης που είναι, και θα δείξουμε και το χάρτη βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, βάλετε, όχι απλώς βάλετε, καραβάλετε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα, ανοίξουμε λίγο το χάρτη. Η Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε σε εισαγωγικά 4 Οκτώβριου του 1974, ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν το γνωστό Καραμαλίσι Τάγκς, αν θυμάστε. Και βεβαίως δεν γνωρίζω την ώρα, αλλά γνωρίζω τα υπόλοιπα, που σημαίνει ότι βλέπω τους πλανήτες και παρατηρώ εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας Κρόνος στον καρκίνο, ο οποίος κάνει τετράγωνο με τον Άρη.
Καλά, παιδιά, εκεί. Το παιδί της Τρασιδηλίας είναι αυτό. Κρόνος Άρης τετράγωνο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και με τον ήλιο κάνει τετράγωνο και μάλιστα συγκλίνω. Αχ, το φανά. Λοιπόν, η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τον Πλούτονα. Οι ίδιοι παντελάκι μου, οι ίδιοι παντελίνοι μου, εξού και τα τζάκια. Υπάρχει μια πολυαστρία στο ζυγό. Τα έχουμε πει όταν έχουμε πολυαστρίες, δεν είναι καλό πράγμα. Αφροδίτη στο ζυγό, Πλούτονα στο ζυγό, ήλιος στο ζυγό, Άρης στο ζυγό, ήλιος Άρης μάλιστα σε σύνοδο και σε πτώση ο ένας σε εξορία ο άλλος, που σημαίνει ότι είμαστε επιθετικοί πολύ, αλλά από κάτω από την επιθετικότητα είμαστε και λίγο τι χέστες, να το πω. Okay. Ουρανός στο ζυγό επίσης, ένας Ερμής στο Σκορπιό που βάλετε από τον Πλούτονα, άρα το επικοινωνιακό κομμάτι πάει άστα να πάνε. Έχει όμως ένα Δίας του Συχθείς καλό, ανάδρομο όμως, που πέρασε από πάνω του ο Κρόνος και του άλλαξε τα φώτα, και μια Σελήνη στον Ταύρο, στην οποία ήθε και κάθισε ο Δίας, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να την πιάνει το Πλουτονάκι. Οι πολλοί πλανήτες στο ζυγό θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία και θα τη βοηθήσουν τον Μάιο να ανέβει λίγο, ο λίγον τι, ίσως με τις απαραίτητες αλλαγές και με το απαραίτητο lifting, διότι θα της κάνει ένα τρίγωνο στην Αφροδίτη και στον Πλούτονα ο Δίας και ο Πλούτονας. Αλλά από την άλλη, και η Αφροδίτη, προσέξτε εδώ παρακαλώ, η έκλειψη που έγινε της χτύπησε Αφροδίτη Πλούτονα. Ένα το κρατούμενο, η Αφροδίτη έχει να κάνει και με τη θεοφιλία, άντε γεια. Λοιπόν, η δεύτερη, και τον ήλιο της τον τσίμπησε. Η δεύτερη έκλειψη της χτυπάει ήλιος της, με απόκληση 9 μοιρών, αλλά είναι αντίθεση, γιατί στα φώτα πιάνουμε μέχρι 10 μοίρες, τον Άρη, τον Ουρανό, τον Κρόνο, τον Χίρονα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι τι της χτυπάει, το θέμα είναι τι δεν της χτυπάει. Της αλλάζει τα φώτα η έκλειψη στις 9. Και μετά θα υπάρξει έτσι ένα διάστημα από τον Μάιο, από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, που λίγο θα κατευναστούν τα πράγματα. Ίσως σταματήσουν να βάζουν και φωτιές, δεν λέω ότι τις βάζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, δεν κάνει και τίποτα για να τις προβλέψει ή τέλος πάντων να πιαστεί κανένας. Ούτε και καμιά άλλη κυβέρνηση έκανε, για να τα λέμε και αυτά. Ίσως λοιπόν σταματήσουν λίγο τις φωτιές εν ώψη ευρωεκλογών. Αλλά μετά έρχεται ένα Σεπτέμβρη, μάλιστα ξεκινάει το πακέτο, θα έλεγα, γιατί υπάρχει και ένα Άρη στον καρκίνο, ένα Άρη στον κρυό, έχουμε δουλίτσα, έχουμε δρόμο. Δηλαδή μπορεί να τη βοηθάει ο Πλούτονας καιρονός, αλλά έχει και άλλα ζόρια να αντιμετωπίσει. Φυσικά και θα τεθεί θέμα αρχηγίας, αυτό είναι σίγουρο, αλλά και ανασχηματισμοί θα γίνουν, και αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εκεί που θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι είναι από τα τέλη Αυγούστου και ειδικά Σεπτέμβρη, που η πρώτη έκλειψη που γίνεται στους Συχθείς χτυπάει τον Κυριακού, και μετά λοιπόν έρχεται η δεύτερη έκλειψη, η έκλειψη του Οκτωβρίου, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 10 του Ζυγού ή στις 10 του Κρύου. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το βρω. Έκλειψη Οκτωβρίου του 24, παρακαλώ. Please. Ναι. Το Μάρτιο του Μάιο χτυπάει ο Άρης, από ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά στα τέλη Μαΐου έχει τα τριγωνάκια, κάτι και πέρα από ήλιο Ερμή, από ήλιο Αφροδίτη Δία και Πλούτονα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εκεί κάτι θα παίξει, κάτι υπόπτω, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Γιατί ο Ποσειδώνας, 21η μοίρα των νυχθείων σχεδόν στον κρυό, κάνει κάτι πονηρές όψεις με την Αφροδίτη της, που σημαίνει ότι κάτι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, και πάμε στην έκλειψη του Οκτωβρίου, η οποία γίνεται μάλιστα 10 του Ζυγού, παρακαλώ, ακριβώς πάνω στον ήλιο της Νέας Δημοκρατίας. Και από τον Οκτώβριο λοιπόν ξεκινάει η κάθοδος Οκτωβριαίων, η κάθοδος της Νέας Δημοκρατίας. 10 Οκτωβρίου, πώς το λένε, Οκτώβριο λοιπόν, 10 μοίρες του Ζυγού η έκλειψη, και από εκεί και μετά μια σειρά από όψεις, και φυσικά είσοδος του Ποσειδώνα στον Κρυό,
και σιγά σιγά του χρόνου θα τις δώσουν τη χαριστική βολή. Κάπου εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει Πατσόκ. Αν δεν γίνει Πασόκ, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα γίνει Πασόκ, να σας το πω έτσι. Και κάπου εδώ, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση και πραγματικά θυμάμαι εκείνο το παλιό σλόγγαν που το φωνάζαμε κι εμείς οι παλιοί κνήτες, όταν ήμασταν κνήτες, όταν ήμασταν βόρειδες, δηλαδή πιτσιρίκια, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, με αυτό το βασικό σύνθημα αρκεί και άλλωστε και το ΠΑΣΟΚ. Και να ρωτιέμαι, γιατί δεν πιστεύω πλέον σε δεξιά και αριστερά, πιστεύω σε πρόσωπα και σε ανθρώπους και σε πατριώτες και μη πατριώτες, αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι εδώ το εξής. Υπάρχουν οι δεξιοί, οι οποίοι είναι καθαροί δεξιοί, δηλαδή οι πατρίστες και η οικογένεια. Η πατριωτική δεξιά που λέμε, που εγώ τη σέβομαι, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί της. Υπάρχει όμως και η άλλη δεξιά, η οποία προέκυψε μέσα από τους κόλπους της κατοχής. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και της οποίας απόγονοι αρκετοί βρίσκονται εντός της και της σημερινής νδούλας. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι αυτοί οι δεξιοί που δεν είναι οι δεξιοί οι πατριώτες, ώστε να πάνε και σε κάποιο άλλο δεξιό κόμμα, γιατί δεν είναι το μοναδικό δεξιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, είναι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή τίποτα στόχο πια ορκιστεί, είναι χειρότεροι πραγματικά παιδιά και από τους πιο φανατικούς πασόκους και από τους πιο φανατικούς κομμουνιστές και από τους πιο φανατικούς, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει στον πλανήτη που μπορεί να σχετιστεί με φανατήλα. Δηλαδή είναι χειρότεροι και από τους οπαδούς του Kim On-Yung. Δηλαδή ο πατριώτης ο δεξιός, ακόμα και χουντικός να είναι ας πούμε έτσι, δηλαδή θα πει ψηφίζω αυτόν που τηρεί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό που τραγουδούσαν παλιά στην Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Πάει αυτό. Έγινε μαζί με τον Πυρσό. Έγινε ένα τσιλιό. Έτσι, με αυτό το σηματάκι που έχουν κάνει τώρα που είναι σαν, λίγο σαν φιδάκι, λίγο σαν πετυμένο σκατό, κάτι τέλος πάντων τέτοιο το νέο σηματάκι της Μιγούλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ξεχάσανε πλέον, τα έχουν παραδώσει βορρά στη νέα τάξη πραγμάτων και όπως καταλαβαίνετε το να λες σήμερα είμαι νεοδημοκράτης και είμαι πατριώτης είναι δύο έννοιες ατεριαστές. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Λοιπόν, και πάω λοιπόν σε αυτούς που ψηφίζουν μια ζωή την δούλα είτε γιατί βολευτήκανε. Και εδώ θα πω συγχαρητήρια στους Πασόκους που βολευτήκανε με το Πασόκ και δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσοστό που βολεύτηκε με το Πασόκ, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, που παρότι βολεύτηκε, καραβολεύτηκε, μετά το μνημόνιο το χαιρέτησε το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, καραβολεύτηκε και εκεί, ένα ποσοστό του τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν πάντα και οι ιδεολόγοι, τώρα με τη ιδεολογία δεν έχω καταλάβει, αλλά anyway, λοιπόν... Και μετά είπε bye-bye και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί όμως που ψηφίζουν την Ουδούλα, ένα ποσοστό της τάξης του 15 με 20% που την ψηφίζει εξαπανέκαθεν, για να μιλάω σωστά ελληνικά, λοιπόν, αυτοί... Καλά, θα μείνουν μόνοι τους, δεν υπάρχει περίπτωση, ένα 15% θα φτάσει κάποια στιγμή. Εγώ τη βλέπω έτσι να κυλάει σιγά-σιγά, 20, 25, 20, 15, μπαπ, κάπου εκεί να μένει. Αυτοί, λοιπόν, πραγματικά... δεν έχουν την ελάχιστη τσίπα. Δηλαδή ο Πασόκος που βόλεψε τον πισινό του, πήρε σύνταξη, έβαλε τα παιδιά του στο δημόσιο, μόλις είδε το μνημόνιο, χαιρέτησε. Σου λέει ρε φίλε, δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντά μου. Δηλαδή είναι και έξυπνος, καταλάβατε. Τουλάχιστον είναι έξυπνος. Άντε γεια, που λέει και ο φίλος μου Τσουκαλάς, που σιγά σιγά θα γίνω Ολυμπιακός εγώ. Το βλέπω το πράγμα. Δηλαδή, είμαι Παναθηναϊκός. Βλέπω ότι ο φίλτατος κύριος Μαρινάκης, ο οποίος υπήρξε και εργοδότης μου, έχει αρχίσει και εγκαταλείπει τον Πρωθυπουργό, το οποίο είναι καλό, είναι υπέρ του. Αλλά άσχετα από αυτό, ενώ εμείς οι Παναθηναϊκοί εκεί στο Sky, τον αγαπάμε πολύ τον Πρωθυπουργό, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, συντάσσομαι με το Τσουκαλά στο αντεγιά. Αντεγιά. Φόρεσα και γαλάζιο, έτσι. Δεν έχει ξεθοριάσει λίγο, αλλά το φόρεσα επίτηδες, είναι συμβολικό. Το ξεθοριασμένο γαλάζιο. Καταλάβατε. Λοιπόν,
και νομίζω ότι είναι και λίγο σκισμένα. Anyway, ήταν αυθόρμητη εκπομπή, συγγνώμη παιδιά, αλλά και αυτό είναι συμβολικό επίσης. Έτσι, έχουν ξεσκιστεί δηλαδή να, ότι συμβόλιζε αυτό το κόμμα να το ποδοπατήσουν. Λοιπόν, καλό κακό δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βολεύτηκαν, καραβολεύτηκαν όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια, μόλις είδαν ότι τους ξεπουλάνε, αλέκος, φύγανε τα ποντίκια από το καράβι πρώτα-πρώτα. Εσείς που ακόμα ψηφίζετε αυτό το κόμμα, είτε γιατί σας έχει βολέψει τα παιδιά σας, είτε γιατί ξέρετε τον τάδε υπουργό, και πρέπει να πω ότι εγώ δεν δικαιούμαι να μιλάω, διότι εγώ πραγματικά έχω ωφεληθεί όσο κανένας άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχω ωφεληθεί όσο κανένας. Μπορεί να έχω ωφεληθεί πιο πολύ από τους δεξιούς που είναι γραμμένοι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί έτυχε να έχω πολλούς γνωστούς σε αυτό το κόμμα, να δουλέψω σε πάρα πολλές δεξιές εφημερίδες, να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο από αυτό το κόμμα και ακόμα και σήμερα να υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το κόμμα, οι οποίοι να με παίρνουν τηλέφωνα για να τους πω τα ζώδιά τους και να τους ζητάω ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα όχι του τύπου δώσ' μου λεφτά ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά και αυτό να τους ζητήσω θα μου το δώσουν, δεν είναι θέμα. Αλλά του τύπου, κοίταξε ρε μεγάλε να πούμε, πεθαίνει άλλος εκεί, ψάχνει εντατική, άντε κάνε τη δουλειά σου, παρότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά παιδιά ότι ούτε τους ψηφίζω, ούτε τους υποστηρίζω και ούτε τους θάβω. Μοναδικό. Κάτι τέτοιες ώρες είναι που με θαυμάζω. Να προσέξω γιατί πάω ολοταχώς προς την Ήβρη. Ολοταχώς πάω. Ολοταχώς παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, εμένα με συμφέρει. Δεν έχασα και τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ δεν χάνω δηλαδή από την οδούλα, να σας το πω έτσι. Κερδίζω. Ορίστε. Κοίτα τι ωραίο θα σου λέει, θα γινόταν αυτό. Λοιπόν, αλλά όλοι εσείς τέλος πάντων που είτε βολευτήκατε, είτε το ψηφίζετε από ιδεολογία, που από ιδεολογία δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί, επειδή σας το πω ο παππούς σας, ο πατέρας σας, ο θειός σας, δεν ξέρω, αλλά όλοι εσείς που την ψηφίζετε γιατί έχετε βολευτεί, λίγη τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Ξεκίνησαν οι φωτιές από το Μάρτι, το Φλεβάρι, μπήκε η πρώτη. Τι να πεις δηλαδή, τι να πεις, ψάχνεις να βρεις, έμαθα λέει ότι και κάποιος σε λέει πρώην βουλευτής του Σπαρτιατών θα πάει στην Ιδουλά, επειδή αποκλείται να είναι ο Φλόρος, σίγουρα πρέπει να είναι ο Κατσιβαρδάς, έτσι, και μου άρεσες κιόλας και σε έλεγα και sexy boy, να μου χαθείς φτούσου ρε Ζήλιαν είσαι εσύ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα περί του ξαφνικού θανάτου της Ιδουλάς. Και δεν θα σας πω ότι λυπάμαι, παρότι θα χάσω τις άκρες μου, δηλαδή κάτι φίλους μου που έχουν σε κάτι υπουργεία, κάτι βουλευτές, κάτι βουλευτές που με ξέρουν, κάτι και υπουργεία ακόμα. Παρόλα αυτά, σας έχω χεσμένους. Τους έχω χεσμένους και το ξέρουν. Αυτό είναι το καλύτερο, το ξέρουν. Και να σας πω και κάτι, το εκτιμάνε κιόλας. Το εκτιμάνε, παιδιά. Καλό σας βράδυ, μάλλον καλή σας μέρα, γιατί πρωί θα βγει το βίντεο και πανερχόμεθα με το πώς επηρεάζει η έκλειψη 9 του μηνός στο κάθε ζώδιο, γιατί έχουμε πει γενικά κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε αναφερθεί ειδικά στην έκλειψη και πώς επηρεάζει όλα τα ζώδια. Και μετά πάμε και ταυτόχρονα με μαθήματα, γιατί έχω σκοπό να προχωρήσω την κλασική που την έχω αφήσει πίσω και να την πάω πολύ γρήγορα, διότι έφτιαξε και το, πώς το λένε, μια φίλη μου γραφίστρια μου έφτιαξε και δύο πολύ ωραία πτυχία. Το ένα είναι για τις κλασικής και το άλλο είναι της ιατρικής. Θα σας το δείξω. Η ιατρική βέβαια έχει πολύ ψωμί ακόμα, αλλά η κλασική, αν προχωρήσω γρήγορα τους ύπους, τις όψεις κτλ. Πιστεύω ότι μπορείτε να πάρετε το πτυχιάκι σας, τουλάχιστον το πρώτο επίπεδο του πτυχίου, που είναι κλασική αστρολογία. Μετά πάμε σε συναστρίες και σε άλλα, αλλά αυτό άμα θέλετε τα ακολουθείτε ή ίσως τα κάνω και ανοιχτά για τους πιο προχωρημένους, χωρίς δηλαδή συνδρομή. Πολλά φιλάκια. Ξυλώθηκε το γαλάζιο και ξεθόριασε. Φιλιά. Yeah.